Ναι, ναι, κύριος, με, μια, με ένα μικρό σακίδιο. Αυτός νομίζω ο στρατής Γιαρέλης μέχρι στιγμής κρατάει το πιο μικρό σακίδιο. Κάτσε να δούμε και τις βαλίτσες. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σε ακούμε, Κώστα. Κώστα, Κώστα σε ακούμε, έχεις το λόγο. Εμείς δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Κώστα, πάντως βλέπουμε τον στρατή Γιαρέλη εκπροσωπώντας τον Αντένα σε αυτή τη διαδικασία. Προσέρχεται, είναι η έκτη άφιξη. Έχουν προηγηθεί ο κύριος Αλκαλάη από τη Νέα Τηλεόραση Star, ο κύριος Ιωάννης Καλογρίτσας, ο κύριος Μαρινάκης, ο Κώστας Κυμπουρόπουλος από το Sky, ο Δημήτρης Φουρλεμάδης από τον Αλφα. Τώρα και ο στρατής Γιαρέλης μπαίνει μέσα. Εγώ βιάστηκα να μιλήσω. Τρεις βαλίτσες έχει για μαζί του. Τσάντες και βαλίτσες μιλάμε. Νομίζω πως έχει τρεις. Να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον αν κάνει και ο στρατής Γιαρέλης δηλώσεις και για τη σήμερα διαδικασία για την οποία έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν ενστάσεις από την πλευρά των καναλιών που ήδη λειτουργούν. Αλλά έχει τεθεί το θέμα να να επανεξεταστεί και ο διαγωνισμός της Διτζέα, έτσι. Ακριβώς. Είναι ένα θέμα αυτό. Χάρτης συχνοτήτων. Ο οποίος και είχε... είναι αυτό και το επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι δείτε πώς έγινε ο διαγωνισμός για την Διτζέα. Με μοναδική, ένα συμμετέχοντα. Ακριβώς, υποψηφιότητα. Και τι κουβαλάει, καλέ. Τα απαραίτητα για το τριήμερο. Υπνώσακι είναι, στρώματα. Τι είναι, Κώστα. Φαίνονται σαν υπνώσακι, σαν στρώματα. Κόκομα. Α, κόκοματ, έχεις δίκιο. Εντάξει, τώρα ναι. Δεν κάνει να κάνουμε διαφήμιση, το λέμε κι εμείς πάλι. Δεν εμπιστεύεται, φαίνεται, τα ράντζα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Οπότε, τα ράντζα του στρατού. Ο στρατός έχει δώσει τα ράντζα, Δεν ξέρω, έτσι άκουσα. Από τα ρεπορτάζ των άλλων καναλιών. Γιαρέλ, καλημέρα. Ένα σχόλιο, διαδικασία. Καλή τύχη και καλή δύναμη σε όλους. Είστε έτοιμοι? Βέβαια. Ναι, κουβαλάει πολλά ο κύριος Γιαρέλης. Πολλά στρώματα, κύριε Γιαρέλη, και πολλά κουβαλάτε, έτσι δεν είναι? Για να κοιμηθείτε. Ωραία, για να κοιμηθεί, μας είπε ο κύριος Γιαρέλης. Κάτσε, τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να είναι οι πρώτοι που θα πάρουν άδεια, οπότε μετά χαλαρώνουν επειδή θα είναι μέσα? Τι θέλει? Ή πολλοί θα είναι πολλές ώρες. Η Εμμανουέλα βγάζει ήδη συμπεράσματα. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε, επανερχόμαστε όποτε το επιβάλλουν οι αφήξεις. Εμείς να δώσουμε και πάλι το λόγο στην Μαρία Αλεξάκη. Που τη διακόψαμε, συγγνώμη Μαρία, αλλά καταλαβαίνω.